Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μεταξύ της Καβάλας και του Εγάλεο στο Ανθή Καραγιάννη σε ένα μάτς που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Football League, στην αναμέτρηση που είχε αρκετές καλές στιγμές και ευκαιρίες εκατέρωθεν για κάποιο γκολ, η Μπίλια έκατσε στο 0. Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη επισκέφθηκε πρώτη τα αντίπαλα καρέ, όταν στο 5ο λεπτό ο Βασίλης Παπαδόπουλος βγήκε τέτα τέτ με τον Σικαλιά και τον νίκησε. Στο 12ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με σουτ του Πετρόπουλου που μπλόκαρε εύκολα ο Δήμιζας. Στο 54 Καβάλα βγήκε μπροστά με γυριστό σουτ του Χαντί, όμως να καταλήγει μόλις out από την εστία του Σικαλιά. Στο 58ο λεπτό οι γηπεδούχοι έμειναν με ένα παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Καζατζίδη με απευθείας κόκκινη κάρτα που ανέτρεψε τον Τσίτσαρη που ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Την οποία έδωσε ο φίλος μου ο Πέτρος, γιατί αυτή ήταν. Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος βάσει το ότι ήταν και τηλεοπτικό ο κόσμος είδε ένα ωραίο παιχνίδι με πολλούς έτσι, τακτικούς προβληματισμούς, με φάσεις, με δύναμη, με πάθος, γενικά με διάθεση και από τις δύο ομάδες. Το μόνο που δεν είχε είναι το γκολ. Αυτό που έκανα είναι στο τέλος να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά δείχνουν μέσα από όλα αυτά τα οποία κάνουμε όλη αυτή την περίοδο προετοιμασία και τώρα έτσι που μπήκαμε στη διαδικασία του πρωταθλήματος, την έννοια ομάδα. Θεωρώ ότι χωρίζουμε το παιχνίδι σε δύο στάδια. Το ένα στάδιο το που έχει να κάνει μέχρι την αποβολή που πραγματικά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και δημιουργήσαμε προϋποθέσεις μέσα από την κατοχή της μπάλας, μέσα από τα πλεονεκτήματα τα οποία προσπαθούσαμε να βγάλουμε βάση σύστημα με σύστημα, απέναντι σε σύστημα. Και μέσα από συνδυαστικό παιχνίδι να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ευκαιρίες και γκολ. Κάτι το οποίο θα έλεγα ότι κάναμε μέχρι το 55 που είχαμε την τελευταία, την πέμπτη, την τέταρτη μεγάλη ευκαιρία με το Χαντί, που θα μπορούσαμε εκεί να έχουμε προηγηθεί και να είναι έτσι ίσως διαφορετικό το παιχνίδι, κάτι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ. Από την άλλη, η αποβολή δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ζητήσουμε τίποτα περισσότερο από το να πάμε στο ρητό ότι όταν ένα παιχνίδι μπορείς να το κερδίσεις, προσπαθείς να μην το χάσεις. Γι' αυτό και οι αλλαγές μας, γιατί ήξερα πως ο Πέτρος προσανατολίζεται στο παιχνίδι, ήξερα ποιοι παίκτες θα έρθουν από τον πάγκο μέσα να μπουν στο παιχνίδι για να βοηθήσουν επιθετικά την ομάδα του Εγάλεο. Άρα και εμείς προσπαθήσαμε μέσα από τις αλλαγές μας να προστατέψουμε το παιχνίδι και αν μπορούμε να το κλέψουμε απέναντι στον αντίπαλο, ο οποίος θα πίεζε, που ήταν δεδομένο. Αυτό που κρατάμε στο τέλος είναι οι μεγάλες ευκαιρίες που γίνανε, περισσότερες από τον αντίπαλο, μία για μας προϋπόθεση, γιατί δεν ήταν τελείωμα, αλλά μια καλή προϋπόθεση για μας. Και βάσει την εικόνα όλη αυτή, δεν μπορεί να μην δεν είμαι ευχαριστημένος από τον βαθμό και δεν μπορεί να μην δεν είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών. Γιατί ξέραμε ότι απέναντί μας είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα η οποία προέρχεται από μια ήττα στην έδρα του, έρχεται πληγωμένος. Είδα ότι ξεκίνησε και με πολλές αλλαγές, φρεσκάρισε την ομάδα του με πιο νέα παιδιά, με περισσότερο τρεξίματα, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ήταν θετικό για την ομάδα του Εγάλεο. Άρα βάσει όλης αυτής της εικόνας είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια και πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα παιδιά δείχνουν ότι δεν δέχονται την ήττα. Όλοι μας δεν δεχόμαστε την ήττα. Δείχνουν ότι και με υποαριθμία προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για την ομάδα μας. Και φυσικά τον πόντο ο οποίος μπορεί να είναι και στη συνέχεια πολύτιμος. Και είμαι σίγουρος ότι με αυτή την προσπάθεια την οποία δείχνουμε, κάπου αλλού, ό,τι χάνουμε στην έδρα μας, θα το κερδίσουμε εκτός. Ό,τι και να συμπληρώσω για τη φιλοξένεια που είπε ο Πέτρος, να πω ότι η φιλοξένεια είναι δεδομένη για όλους. Γιατί είμαστε μια ομάδα που έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και κουλτούρα.
και πιστεύω ότι επειδή η κατηγορία μας είναι λίγο δύσκολη, όπως γνωρίζουμε, εμείς βγήκαμε πρωταθλητές, αλλά στην ουσία μείναμε σε μια ίδια κατηγορία. Άρα αυτή την κατηγορία, επειδή είναι καινούργια, έρχονται ομάδες με μια κεκτημένη ταχύτητα, ομάδες καθαρές, ομάδες οι οποίες είναι νεοσύστατες και θέλουν να χτίσουν κάτι σωστά. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες πρέπει να κινηθούμε πάνω σε αυτό το πλάνο, γιατί μπορεί η Football League να είναι πραγματικά μια διαφήμιση, πραγματική διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο θεωρώ ότι η χώρα μας το έχει ανάγκη. Και εμείς, τουλάχιστον σαν ομάδα, και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο κάνει και το ΕΓΑΛΕΟ, γιατί είναι μια ομάδα που ξέρω τον προπονητή, ξέρω τους ανθρώπους παράγοντες, τον πρόεδρο, είναι πάνω σε αυτό το προσανατολισμό. Εύχομαι καλή συνέχεια, Πέτρο. Εύχομαι καταρχάς υγεία. Και είσαι ένας έμπειρος προπονητής που τις λύσεις τις ξέρεις και θα τις βρεις και θα λύσεις οτιδήποτε πρόβλημα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μόνιμα προβλήματα.